Σε αυτό το σημείο, κύριε Σεκύρου, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Γύρω Τηλεόρασης τον κύριο Θεόδωρο Μητράκα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΔΕΠ Α Θεσσαλονίκης για τη Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Κώστα Αμπατζά, ο οποίος είναι ο γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής της Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Σεκύρου, και καλώς ήρθατε στη Γύρω Τηλεόραση. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα. Καταρχάς, καλή Πρωτομαγιά να πούμε στους τηλεθεατές. Περάσαμε χθες την Πρωτομαγιά, οπότε σήμερα εδώ, 2 του μήνα, θέλω να μου πείτε πώς είδατε τα πράγματα και πώς ακούσατε τα τσιτάτα, να το πω έτσι, από τους δύο αρχηγούς. Απ' τη μία είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της χώρας, να λέει ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα βάλω εγώ σε μια παρένθεση. Και απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι καλώς κακώς πρέπει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης για να αναλάβουμε εμείς. Κύριε Μητράκα, θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς λόγω του ποσοστού, να πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητράκα, θέλω να μου πείτε εάν θεωρείτε ότι όντως για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, και τι βλέπετε από εδώ και στο εξής, γιατί μην ξεχνάμε ότι διατελέσατε και κυβέρνηση 4 χρόνια. Νομίζω ότι το όλο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο αυθαίρετο και υπεραμπλουστευμένο. Δεν νομίζω ότι ανοίξει τα τσιτάτα της προεκλογικής περίοδου. Ο πρόεδρός μας και πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι σε μια διαρκή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ακουστεί διάφορα τσιτάτα, τα οποία, αν θέλετε, είναι κωδικοποιημένα πολιτικά μηνύματα. Θυμίζει το γνωστό ότι με τους Κινέζους μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις, και πολλές φορές ένα τσιτάτο, ένα σωστά επιλεγμένο δίστιχο μπορεί να δώσει πολύ περισσότερο περιεχόμενο από μια ολόκληρη τοποθέτηση. Η δικά μας λογική, η δικά μας ατζέντα δεν είναι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 χρόνια κυβερνήσαμε εμείς. Οπότε εμείς έχουμε την δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό μας αυτή τη τετραετία, κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια. Και αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Όπως είδατε, περιοδεύει μέσα σε αγορές, μέσα στον κόσμο, όχι σε κλειστές αίθουσες ή θεσμικές επαφές. Ακριβώς γιατί έχει τη δυνατότητα να τους φύγει το χέρι και να τους κοιτάει έναν-έναν χωριστά στα μάτια. Και έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την περιοδία να κάνει και απολογισμό πεπραγμένων, τι αφήνουμε πίσω αυτά τα 4 χρόνια σχεδόν που είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και να μοιράζεται τη σκέψη του, το σχέδιό του για το αύριο. Ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος, αν δούμε τι είχε υποσχεθεί στις προηγούμενες εκλογές, ποια ήταν η προεκλογική ατζέντα, ποια ήταν το πρόγραμμά μας και τι απολογισμό κάνει σήμερα, θα δούμε ότι αυτά τα κουτάκια θα γεμίσουν με τικ. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε και περήφανοι για τα 4 χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά και πολύ αισιόδοξοι για την επιτυχία του νέου σχεδίου, το οποίο ξεδιπλώνει μέρα με τη μέρα, νομό το νομό, ο Πρωθυπουργός. Κύριε Μπατζά, εσείς τι θεωρείτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρούμε ότι αν κάνει όντως, όπως είπε ο κύριος Μητράκας, απολογισμό ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Φεραίο. Θα δούμε διαλυμένη τη δημόσια υγεία, θα δούμε ρημαγμένο το κοινωνικό κράτος, θα δούμε θλιβερές πρωτιές σε νεκρούς από την πανδημία, θα δούμε επίσης θλιβερές πρωτιές από την ανάποδη στην ελευθερία του τύπου, στα δημοκρατικά δικαιώματα. Θα δούμε δεκάδες δις απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους. Θα δούμε υποκλοπές. Θα δούμε πλήγματα και στη δημοκρατία. Και, εν πάση περιπτώσει, και στα βαριά χαρτιά της προεκλογικής περίοδου του 19 του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα δούμε ότι και στην οικονομία, δυστυχώς, για τον τόπο και για τον ελληνικό λαό, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι όπως θέλει να μας το παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όλο το προηγούμενο διάστημα είναι σαφές, έγινε σαφές και κατανοητό και αποδείχθηκε περίτρανα ότι για τη Νέα Δημοκρατία πάντα έφταιγε κάποιος άλλος. Στην πανδημία έφταιγε η νεολαία, στην οικονομία έφταιγε ο πόλεμος, στην υγεία έφταιγε η πανδημία, και σε όλα αυτά έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Η ακρίβεια βεβαίως είναι απότοκο του πολέμου, η εσχροκέρδεια όμως έχει ονοματεπώνυμο, και έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και με το ΣΥΡΙΖΑ
πέρα από την αντιπολίτευση, την προγραμματική που ασκήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ξεδιπλώνουμε, κύριε Φεραίο, μέσα σε ένα ευρύ φάσμα περιοδιών, με αιχμή του δόρατο στον επικεφαλή, στον αρχηγό μας, τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα και επόμενο πρωθυπουργό, ξεδιπλώνουμε το νέο μας σχέδιο, που σε τρεις γραμμές, με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την επόμενη μέρα σε θέσεις διοίκησης, σημαίνει αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, μεταξύ πολλών άλλων πολύ σημαντικών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συμβόλαιο τιμής, ήθους και εμπιστοσύνης που έχουμε συνάψει και θα συνάψουμε εκ νέου με τον ελληνικό λαό, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 21 Μαΐου με την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στην Εθνική Κάλπη θα δείξει τη βούλησή του, τη στέρεη και καθαρή βούλησή του, να σχηματιστεί την επόμενη μέρα στις 22 του Μάη μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο στον αντίποδα του νεοφιλελεύθερου δόγματος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη που τόσα δεινά έφερε στον τόπο. Αυτό άλλωστε, και κλείνω με αυτό το πρώτο μου σχόλιο, κύριε Φεραίο, αυτό άλλωστε βγαίνει, προκύπτει και από τις επαφές μας με τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Ότι όσο εδώ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο εδώ με τη φτώχεια, όσο εδώ με την ακρίβεια. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί με τον καλύτερο και σαφέστερο τρόπο και στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Κύριε Μητράκα, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπατζά και μετά θα ήθελα να απαντήσετε κι εσείς στα σχόλια του. Καταρχάς, κύριε Μπατζά, βγήκατε και λέτε προεκλογικά ότι εμείς μπορούμε να ιδιωτικοποιήσουμε ή θα ιδιωτικοποιήσουμε εν μέρη τη ΔΕΗ, τη δημόσια. Τη ΔΕΗ. Θα επανακατοπικοποιήσουμε, εννοείται. Θα επανακατοπικοποιήσουμε, θα φέρουμε πίσω το ΔΕΛΤΑ. Ακριβώς, τη δημόσια. Δημόσια επιχείρηση ενέργειας. Mm. Η ερώτηση είναι η εξής. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά σας? Είναι μια ερώτηση την οποία την ακούσαμε. Ήταν ερώτηση στην τοποθέτηση του αρχηγού του κυρίου Τσίπρα στην ΔΕΘ. Μας είπε ότι είναι κοστολογημένο, είναι 100%. Εγώ επαναφέρω αυτή την ερώτηση. Σήμερα, 2 Μαΐου του 2023, είναι επικαιροποιημένα τα πράγματα? Γιατί άλλο ο Σεπτέμβρης του 2022, άλλο ο Μάης του 2023. Αλλάζουν τα πράγματα ραγδαία. Σήμερα είναι κοστολογημένη η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και το υπόλοιπο πρόγραμμά σας? Θα σας απαντήσω με σαφήνεια. Με τον ΣΥΡΙΖΑ ισχύει το εξής παράδοξο. Δεν μας ρωτάνε ως πρώτο ερώτημα τι λέει το πρόγραμμά μας, μας ρωτάνε αν είναι κοστολογημένο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως μου δίνετε την ευκαιρία να σας απαντήσω ότι είναι σαφέστατα κοστολογημένο μέχρι και το τελευταίο ευρώ και αποτιμάται περίπου στα 5,5 δις ετησίως. Και ξέρετε κάτι, κύριε Φεραίο, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι εν πάση περιπτώσει είναι θέμα πολιτικής επιλογής και βούλησης. Να στήσουμε κοινωνικό κράτος, να στήσουμε δημόσια υγεία, να στηρίξουμε τη μητέρα και την οικογένεια ή εν πάση περιπτώσει να εφαρμόσουμε ανεξέλεγκτες απευθείας αναθέσεις που στοιχίζουν στο διπλάσιο από αυτό που σας είπα. Στα 9,5 δις αποτιμώνται οι απευθείας αναθέσεις που έγιναν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λέω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εμείς έχουμε τη βούληση αυτή. Έχουμε τη βούληση να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος με 120 δόσεις, με απαλυφή μεγάλου κομματιού του χρέους που δημιουργήθηκε κατά την πανδημία αλλά και πριν, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά και να στηρίξουμε και τους εργαζόμενους. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με αύξηση του μισθού. Με αύξηση του μισθού, με την αριθμητική προσαρμογή, με ενίσχυση του εισοδήματος, πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος, με μείωση τιμών, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα και για την ενέργεια που τόσο ρημάζει το εισόδημα, θα μου επιτρέψετε να πω. Και το καταλαβαίνουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, που φτάνει στις 15 του μηνός και τελειώνει το εισόδημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα, με τη βούληση του ελληνικού λαού και με το πρόγραμμα το κυβερνητικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα ανατραπεί. Ως εδώ λοιπόν, με την ακρίβεια Μητσοτάκη, με την εσχροκέρδια Μητσοτάκη, ξεκινάνε και ξημερώνουν καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό με την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Μητράκα, λόγω σε εσάς. Ακούμε προσοχή αυτά τα οποία υποστηρίζει ο κ. Σαμπαντάς και είναι η αλήθεια ότι αυτό είναι και η κεντρική, όλοι είναι τρόπος που έχει επιλέξει να κινηθεί προεκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκλογική περίοδο έχει δύο τεράστια πλεονεκτήματα, τα οποία δεν τα έχουν τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει το λευτό δέντρο στο υπόγειο των γραφείων τους
και την πρόσφατη ανέβρεση του μαγικού ραβδιού του Χάρι Πότερ. Γιατί όλα αυτά που υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, μόνο με παραμύθια μοιάζουν, ειδικά όταν είναι πολύ πρόσφατες οι εικόνες της δικάς του διακυβέρνησης. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το παζάρι, τον πληστηριασμό υποσχέσεων. Και μου θυμίζει παιδικοεφηβικά μου χρόνια που και εγώ μπορώ να έβλεπα τα πράγματα διαφορετικά. Οι πολίτες όμως σήμερα έχουν περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση. Δοκιμάστηκαν από την πανδημία με ό,τι αυτό τους επηρέασε κοινωνικο-οικονομικά αλλά και ψυχολογικά το συγκεκριμένο. Και έχουμε φτάσει, εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη εδώ και μήνες, ένας πόλεμος μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Όταν πριν από μερικά χρόνια μιλούσες για πολεμική σύραξη στην Ευρώπη, θα φάνταζε αστείο. Εμείς κάνουμε πολιτική ουσίας και κάνουμε όντως έναν απολογισμό, τον οποίο ήδη τον απολογισμό τον έχει κάνει ο Έλληνας πολίτης και το έχει βιώσει. Θα επικαλεστώ πράγματα καθημερινότητας, γιατί για μένα αυτοί είναι οι καλύτεροι και οι πραγματικότεροι δείκτες. Ήταν πρόσφατος ο εορτασμός του Πάσχα, όπου και εγώ, όπως και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κάναμε Πάσχα εκτός Θεσσαλονίκης, σε συγγενικά μας, πρόσωπος είναι οι οικογένειές μας μακριά. Οι ουρές των αυτοκινήτων στην έξοδο από την Αθήνα ήταν κάτι το απίστευτο. Αντίστοιχο λοιπόν τώρα είχαμε σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δείτε λίγο αυτή την εικόνα που παρουσιάζει η οικονομία. Της Πρωτομαγιάς. Δείτε την εικόνα που παρουσιάζει η οικονομία μας σήμερα και τη διάθεση την οποία έχει ο επιχειρηματικός κόσμος να τολμήσει πλέον να δοκιμάσει πράγματα, να αναπτύξει ιδέες. Και συγκρίνεται τότε με τα ασπρόμαυρα τηλεοπτικά σπότ του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία φορά κάθομαι στη τηλεόραση και βλέπω τα σπότ του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι κάπου έχει γίνει λάθος. Δεν μπορώ να αντιληφθώ την πολιτική του να περιγράφει έξω μια κατάσταση τρομακτική και να επικαλείται ένα αριστερό κόμμα και όλα στο φόβο αντί για την ελπίδα. Γιατί αυτό κάνει ο Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Έχει βγάλει μια σειρά από σπότ με μοναδικό σκοπό να φοβήσει για κάποιο λόγο τον κόσμο και να περιγράφει μια εικόνα μελανή. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Αν μου επιτρέψετε μου λίγο να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη. Παρακαλώ. Αυτή η εικόνα δεν υπάρχει σήμερα έξω. Τα πράγματα σίγουρα δεν είναι τέλεια και δεν ξέρω και αν ποτέ μπορούν να γίνουν τέλεια. Το θέμα είναι κάθε φορά, χρόνο το χρόνο, μια κοινωνία, μια οικονομία να κάνει βήμα, το βήμα το οποίο θα κάνει να είναι μπροστά και να μην κάνει βήματα πίσω. Η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό εγώ δεν είμαι άδικος. Συνετέλεσε και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ευτυχώς για τους πολίτες άλλα έλεγε ο Τσίπρας για να εκλεγεί και άλλα έπραξε όταν τελικά κυβέρνησε. Οπότε έχουν και αυτοί ένα μερίδιο στην επιτυχία, στην ελληνική επιτυχία, να αφήσουμε πίσω την κρίση και να κοιτάμε στο μέλλον και να βλέπουμε πλέον ευκαιρίες για την οικονομία, για τους πολίτες, για την κοινωνία μας. Και αυτή η αντιδιαστολή μέσα σε ένα με σκοπό να εφαρπάξεις ψήφους, να περιγράφεις καταστάσεις. Τις οποίες εγώ βγαίνοντας σήμερα από το στούντιό σας δεν τις βλέπω έξω, δεν τις συναντώ. Είναι λάθος. Είναι καλύτερα να λέμε, είναι σαν να περιγράφουμε το τέλος του κόσμου με έναν φανταστικό κομίτη, ο οποίος έρχεται να μας χτυπήσει. Ανοίγουμε το παράθυρο του σπιτιού μας και δεν βλέπουμε τίποτα στον ουρανό. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά και το πρόγραμμα, και κλείνω, σαφώς και δεν πιστεύω ότι είναι κοστολογημένο, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ ούτε σαν κυβέρνηση έδειξε τέτοια χαρακτηριστικά σαν πολιτικός οργανισμός. Προχειρότητα, λαϊκισμός και έκθεση ιδεών. Αυτή είναι η πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτήν εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο, με αυτήν πορεύεται και με αυτήν μια μέρα, ελπίζω σύντομα, θα τελειώσει και σαν πολιτικός οργανισμός. Αναφορικά με τα σποτ που είπατε, κύριε Μητράκα, μου θυμίσατε όμως το Σαμαρά που στις εκλογές του 2015 έβγαινε και έλεγε ότι δεν θα ξημερώσει ο ήλιος. Αν βγαίνετε τότε, κύριε Φεραίο, από το στούντιο όμως, θα βλέπετε κόσμο σουρές στον ATM. Βλέπατε ή δεν βλέπατε κόσμο σουρέ στον ATM? Εγώ μιλάω για την προηγούμενη εκλογική μάχη. Για την προηγούμενη εκλογική μάχη. Όταν βγαίνετε στην προηγούμενη εκλογική μάχη, γινότανε, βλέπατε αυτό τα χαμόγελα έξω στον κόσμο, βλέπατε την αισιοδοξία, βλέπατε 100% πληρότητα στα τουριστικά μας καταλήμματα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα οι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τρελάθηκαν, οι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πέρσι και σκοπός είναι να είναι ακόμα λίγο καλύτερα του χρόνου και λίγο καλύτερα του παραχρόνου και να συνεχίσουμε να κάνουμε σταθερά βήματα προς τα μπροστά. Γιατί ο σκοπός μιας κοινωνίας αυτός θα πρέπει να είναι. Όχι πέρσι και καλύτερα, κάθε του χρόνου και καλύτερα. Πρέπει να είναι η λογική σε όλα τα κράτη. Αυτό οραματιζόμαστε. Ωστόσο, δεν απαντήσατε στον κύριο Μπατζά σχετικά με τις τοποθετήσεις που έκανε για την οικονομία, για τη δημοκρατία και για τον COVID. Για τις πρωτιές, οι οποίες έχουμε αρνητικές, κύριε Μητράκα. Την προηγούμενη εβδομάδα
Πριν από λίγο διάστημα, τέλος πάντων, χρειάστηκε να είμαι στην Κύπρο και είδα την τιμή της αμόλυβδης να είναι στα 1,40, ενώ εδώ το έχουμε στο 1,80. Ακούγαμε δημοσιογράφους στο προηγούμενο διάστημα να μας λένε ότι καλά, δεν θα βάλει αμόλυβδη, λέει αυτός ο οποίος παίρνει τα 500 ευρώ, θα βάλει παραγωγική τάξη. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκονται καλά στα αυτιά ενός μέσου πολίτη, κύριε Μητράκα. Ωραία. Να τα πάρουμε ένα-ένα αυτό. Παρακαλώ. Όσον αφορά την πανδημία και το ΕΣΕ. Είναι στους κεντρικούς άξονες του δικού μας προεκλογικού προγράμματος. Ο Πρωθυπουργός έχει βγει και έχει δεσμευτεί ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα στηριχτεί περαιτέρω. Αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που είναι υποκατάρρευση. Εγώ δεν έχω ιδιωτική ασφάλιση, κύριε Φεραίρο. Και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω ιδιωτική ασφάλιση. Πιστεύω πάρα πολύ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αισθάνομαι πάρα πολύ ασφάλεια. Ειδικά όταν είδαμε τι επιτυχία, με τι στένος, με τι αυταπάρνηση, κυρίως το προσωπικό αλλά και οι υποδομές μας οι οποίες ενισχύθηκαν, αντιμετωπίσαμε τη διετία της πανδημίας. Για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο εισήχθε, ήταν αποτέλεσμα ενός πολέμου, σας είπα, γίνεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ. Από εκεί πέρα, ελεύθερους, σε μια ελεύθερη αγορά θα έρθουν τα αντίμετρα, αλλά αυτό θέλει ένα άλφα χρόνο γιατί. Όταν το πρόβλημα ξεκινάει από την ακριβή ενέργεια που είναι η βάση όλων των παραγωγικών διαδικασιών, είναι λογικό να μετακυλείται και να φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Νομίζω υποχωρεί. Και θα υποχωρεί στους επόμενους μήνες και είναι κάτι το οποίο το 24 πλέον θα είναι μια ανάμνηση. Αυτή η κυβέρνηση, δεν λέμε ότι καταφέραμε να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, γιατί τη ζούμε, τη βιώνουμε όλοι στο πορτοφόλι μας. Έκανε όμως όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ό,τι μπορούσε. Και να ανακόψει τους ρυθμούς και να την περιορίσει. Όλα τα άλλα περί σχεροκέρδες και τα λοιπά, νομίζω πάλι είναι πυροτεχνήματα εντυπώσεων και υφαρμακής ψήφων, το οποίο θα κάνουμε υπομονή άλλες 3 εβδομάδες και θα ακούσουμε πάρα πολλά τέτοια. Και κλείνω για τη δημοκρατία. Οικονομία, πέρα από την ακρίβεια. Για τη δημοκρατία. Ναι. Για τη θεσμική δημοκρατία. Ναι. Κλείνω με το τελευταίο κομμάτι, στο οποίο εμείς σε όλη αυτή την πορεία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν σταθερή. Δηλαδή, το ζήσαμε σήμερα, όπου πλέον οι εξελίξεις όσον αφορά ειδικά με το κόμμα του κ. Κασιδιάρη ολοκληρώνονται και βλέπουμε τι λέγαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια, τι πράξαμε σήμερα και τι θα λέμε και αύριο. Και βλέπουμε ότι τελικά αυτό το οποίο το έχουμε ξαναζήσει, να πορεύονται χέρι-χέρι και να είναι αρρωγός ο ένας του άλλου, το ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή, το ξαναζήσαμε περίπου τώρα, όπου εντέχνως. Το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του μείναν έξω από αυτόν τον χώρο, επιλέγοντας το ρόλο του απλού παρατηρητή και αμέσως μετά το ρόλο του απλού σχολιαστή. Δεν μιλάμε εδώ ούτε για έλλειμμα δημοκρατίας, ούτε για περιορισμό οργανωμένων κοινωνικών ομάδων να εκφραστούν. Μιλάμε για χαρακτηρισμένες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν, όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο χώρο, στην ελληνική κοινωνία. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω ότι τα λέω αυτά. Και απέναντί μας έχουμε σαν αντιπολίτευση ένα κόμμα το οποίο καταδικασμένους για συγκεκριμένες ενέργειες υπουργούς του, τους συμπεριλαμβάνει στα ψηφοδέλτια του και ασκεί κριτική εκ του ασφαλούς πάντα, χωρίς να κοιτάει το σπίτι του και χωρίς να δίνει απαντήσεις για τις δικές σου τελικές επιλογές και αποφάσεις. Εμείς είμαστε περήφανοι και για τις ενέργειες του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη του Σαμαρά, όταν πρώτος άνοιξε την ιστορία της καταπολέμησης και θεσμικά της ναζιστικής βίας στη χώρα και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όπου αυτή η κυβέρνηση μη λογαριάζει ως πολιτικό κόστος και μη προσπαθώντας να χαϊδέψει αυτιά ή να ασκήσει πολιτικές προσεγγίσεων ή δεύτερων γύρων έκανε αυτό που έπρεπε για την ελληνική κοινωνία και εξάντλησε όλες τις δυνάμεις για να περιθωριοποιήσει και για να σταθεί απέναντι σε μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Μακάρι να το κάνανε όλοι. Κύριε Μπατζά, ο λόγος σε εσάς. Φαντάζομαι ότι θέλετε να απαντήσετε. Θα σταθώ αρχικά στο ότι ακούστηκε εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή είναι χέρι-χέρι. Πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει. Με την έννοια ότι να ξέρετε, κύριε Μητράκα, όπως γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ότι ο αγώνας κατά του φασισμού είναι πάνδημος. Και έχουμε δώσει μάχες. Ποιες? Και δίνουμε ακόμα. Ποιες? Σαν πείτε ελληνικός μου, λαός. Πείτε μου κάποιες από τις μάχες που δώσατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να. Κύριε Μπατζά, πείτε μας κάποιες μάχες τις τελευταίες δεκαετίες. Σας λέω τώρα.
Πείτε μου, ονομαστικά. Άπειρες μάχες. Ακόμα εμείς στον δρόμο. Δύο και στον δρόμο και στη διαδικασία. Πείτε μας δύο από αυτές. Και σε κάθε περίπτωση. Επιλέξτε δύο από τις άπειρες. Και σε κάθε περίπτωση. Δεν ακούω καμία κάθε περίπτωση. Εντάξει. Δεν θέλω να διαβάσω. Γνωρίζει. Πάντως, αναμένω να μου πείτε δύο μάχες τις τελευταίες δεκαετίες. Γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιος ήταν χέρι-χέρι με τη Χρυσή Αυγή και το 14 και το 12. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε για το παρελθόν, μπορούμε πολύ εύκολα. Και ποιοι ήταν μες στο Μαξίμου και ποιοι συναντιούνταν και ποιοι κάναν τα deals με τη Χρυσή Αυγή, η οποία μετά καταδικάστηκε. Και δεν καταδικάστηκε ακριβώς επειδή κάποιοι παρενέβησαν στην δικαιοσύνη, αλλά γιατί πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες αντιφασίστες αγωνίστηκαν για να αναδείξουν τα αδικήματά τους, τα κακουργήματά τους, χάσαν τη ζωή τους, χάσανε τη σωματική τους ακυρεότητα και οδηγήθηκαν οι υπέτη στη δικαιοσύνη, ενώπιον της δικαιοσύνης. Και εκεί δόθηκε μάχη. Κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Αν μία πολιτική δύναμη, το προηγούμενο διάστημα, αυτό το δεκαετές διάστημα της κρίσης, έδειξε συνέπεια ως προς τα οικονομική διαχείριση της χώρας, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που άφησε 37 δις μαξιλάρι, που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και που, εν πάση περιπτώσει, δημιούργησε τις συνθήκες με τη ρύθμιση του χρέους και την έξοδο από την ασφυκτική επιτροπία, δημιούργησε τις συνθήκες για να μπορούμε σήμερα, να μπορεί η κυβέρνηση που διαδέχτηκε το ΣΥΡΙΖΑ το 19, να μπορεί να έχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο ευρύ. Τι δεν είναι αλήθεια? Δεν είναι αλήθεια η 108η θέση στα ζητήματα δημοκρατίας και ελευθερίας του τύπου? Δεν είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η ΠΕΓΑ, μας έχει καταδικάσει, μας έχει περιγράψει με τα πιο μελανά σημεία για τα ζητήματα της δημοκρατίας θεσμικά, για τα ζητήματα των υποκλοπών, που ο Πρωθυπουργός, ενορχιστρωτής ενός συστήματος μέσα στο Μαξίμου, παρακολουθούσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος, υπουργούς του. Αποδείχτηκαν αυτά. Πού αποδείχτηκαν? Αποδείχτηκαν από την ΕΕΠ. Αποδείχτηκαν περίπτωνα. Τι που αποδείχτηκαν? Μόνο για τον κύριο Παπά υπάρχει δικαστική απόφαση. Εντάξει, εσείς με έλεγχο στην δικαστική απόφαση και να σας πω πού αποδείχτηκαν. Στα καφενεία τώρα ή στα γραφεία σας? Στα καφενεία και στα γραφεία σας. Στα τορίσματα των αρμόδιων επιτροπών. Φέρετε το. Στα... Τι να τα φέρουμε, είναι γνωστά. Αν εσείς τα αγνοείτε επειδή δεν σας συμφέρει, κύριε Μητράκα, εσάς και η Νέα Δημοκρατία. Από τις περιγραφές, με διακόψατε πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Στον πλανήτη και στη χώρα. Δεν πειράζει. Εδώ ζούμε, στην ίδια χώρα ζούμε και στην ίδια χώρα είναι αυτή που έχει την ακριβότερη βενζίνη, την ακριβότερη ενέργεια, τα ακριβότερα αγαθά, κάθε μέρα το γάλα, το ψωμί. Αυτά εσείς δεν τα βλέπετε. Δεν έχετε ανθρώπους που να πηγαίνετε μόνο στα roof garden των ξενοδοχείων. Εκεί. Δεν είναι εκεί ο λαός όμως. Δεν είναι εκεί ο λαός. Είναι αλλού. Σε κάθε περίπτωση όμως. Σε κάθε περίπτωση όμως. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως. Κύριε Φεραίρο, εντάξει. Μπορώ να το κάνω και εγώ. Μπορώ να το κάνω και εγώ. Δεν αναφέρθηκα προσωπικά. Αναφέρθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση μπορώ να διακόπτω και εγώ. Να διακόπτω όποτε θέλετε. Ωραία. Θα το κάνω στην επόμενη φορά αν μου δώσει το δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση διάλογο κάνουμε. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Να πούμε και αυτό που πρέπει. Και λέω, κύριε Φεραίρο, ότι στο κόμμα των Μπάτσιδων, στο κόμμα της Νικολάου, στο κόμμα των Μαραβέγιων και λοιπόν, δεν δικαιούνται να ομιλούν. Και σε κάθε περίπτωση, αν θέλει να αφήσει σκιά ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, εδώ ο συνομιλητής μου, ο κύριος Μητράκας, για τον Παπά, θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Γιατί ποιο ήταν το αδίκημα του κυρίου Παπά? Ότι έβαλε τα κανάλια να πληρώσουν. Έβαλε τα κανάλια να σφέρουν από τις δημόσιες συχνότητες στον κρατικό κορβανά. Αυτό ήταν το αδίκημά του. Και αυτό η Νέα Δημοκρατία το θεωρεί κακούργημα. Το θεωρεί ότι έχουμε καταδικασμένο στα ψηφοδέλτιά μας. Πράγματι. Τι έκανε λοιπόν για όλες αυτές τις καταδίκες, για όλες αυτά τα σκάνδαλα που ξέσπασαν στην κοινοβουλευτική της ομάδα, που έκαναν ασχηματισμό από τις αποκαλύψεις του ΣΥΡΙΖΑ, από τις αποκαλύψεις του Τμήματος Διαφάνειας? Τους έχει ακόμα στα ψηφοδέλτιά τους. Κάποιους τους τιμάει κιόλας και κάποιους τους έβγαλε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει την κατακραυγή. Αλλά δεν είναι ο Πάτσης. Είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αυτοί είναι. Αυτό πιστεύουν και αυτό πράττουν και στην πολιτική τους, στην καθημερινότητα. Γι' αυτό λέμε ότι ο ελληνικός λαός έχει ένα όπλο, έχει μία δύναμη, έχει μία
ελπίδα και μια προοπτική. Η ελπίδα και η προοπτική είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να απαλλαγεί από αυτά τα δεινά που υφιστάμεθα όλοι μας τα τελευταία 4 χρόνια και σε κάθε περίπτωση να προκύψει μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο με επίκεντρο, με πυρήνα τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να αποδείξουμε ξανά, κύριε Φεραίο, ότι είμαστε η μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη, η μόνη που μπορεί να στηρίξει ο ελληνικός λαός την ελπίδα του για προοπτική, για προκοπή των πολλών, όχι των λίγων, όχι των ολιγαρχών, όχι των υπερκερδών, των παρόχων ενέργειας, όχι των ημετέρων της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος Μητσοτάκης ΑΕ. Όταν ο κύριος Σαμπατζάς αναφέρθηκε στον κύριο Παπά σχετικά με τα ψηφοδέλτια και αν θα τον επιλέξει ή όχι ο λαός, μου ήρθε, κύριε Μητράκα, στο μυαλό ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω των τεμπών. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Αυτό είναι δικαίωμα μόνο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να κρίνονται από τον λαό. Κύριε Φεραίο, αυτό ακριβώς περιέγραψε και πριν. Δείτε εδώ μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν τοποθέτησε ότι στην περίπτωση του κύριου Παπά που εκφράστηκε δικαιοσύνη, υπάρχει απόφαση. Είναι ο λαός αυτός ο οποίος τα κρίνει. Και στην περίπτωση του κύριου Παπά. Ποιο ήταν το αδίκημα του κύριου Παπά, κύριε Μητράκα, θυμίστε μας λίγο. Και στην περίπτωση του κύριου Παπά. Μιας και μπορείτε να απαντάτε στις διακοπές. Θυμίστε μας μόνο αυτό και δεν θα σας διακόψω. Ραντεβού στο Μαξίμου που έκανε με τους χορηγούς σας. Ποιο ήταν το αδίκημα. Ποιο ήταν το αδίκημα. Θυμάστε, γιατί καταδικάστηκε. Γι' αυτό καταδικάστηκε. Γι' αυτό καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε γιατί έβαλε τα κανάλια να πληρώσουν και αυτό πληρώνουμε ακόμα με τη σκανδαλώδη εύνοια που δείχνει σε εσάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταδικασμένος ο κύριος Παπά. Έχει το δικαίωμα να κριθεί από το λαό, λες και ο λαός κρίνει τις καταδίκες, όχι τη δικαιοσύνη, που είναι όλο έτσι και αλλιώς εξ αρχής το επιχείρημα. Αλλά σε αυτή τη βάση ο κύριος Καραμανής, ο οποίος πρώτος ανέλαβε το μερίδιο των ευθυνών που του αναλογούσαν, παραιτήθηκε. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός οδήγησε αμέσως τις διαδικασίες σε μια έρευνα η οποία θα φτάσει σε βάθος και χωρίς καμία παρέμβαση. Ο κύριος Καραμανής δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Ο κύριος Καραμαλής όμως, υπό την ευθύνη του, χάθηκαν ζωές. Ήταν το μεγαλύτερο και το πιο δυστυχές φαινόμενο. Το πιο προσεκτικό στο πώς τοποθετήσετε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Το συζητήσαμε και σε άλλη εποχή. Η απόδοση ευθυνών θα γίνει δικαστικά. Είναι μια έρευνα που είναι σε πλήρη εξέλιξη και το να βγαίνουμε έτσι και να λέμε ότι ευθύνεται για τις ζωές που χάθηκαν. Νομίζω αυτή τη στιγμή είναι όλο. Δεν είπα ότι ευθύνεται για τις ζωές που χάνεται. Ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος κάτω από την εποπτεία του οποίου έγινε το τραγικότερο δυστύχημα στην ιστορία του σιδηροδρόμου στη χώρα μας. Ό,τι πια έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία. Και έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε δει και σε άλλη εκπομπή. Δυόμως ότι ήταν ατυχέστατο, δυστυχέστατο και μάλιστα ήταν και η συμφωνία στο οποίο χρόνια... δεν μπορούσα να συνεχίσω να, να μιλήσουμε παραπάνω. Άρα παρακαλώ. Έκανε όμως πολιτικά ό,τι αυτό που έπρεπε. Παραιτήθηκε. Άμεσα, αυτόματα. Και φτάνει αυτό, κύριε. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, ούτε πού θα τελειώσει. Μακάρι όταν θα τελειώσει, πρώτον, να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτή είναι η επιθυμία, η βούληση όλων μας. Και αυτό το θλιβερό, το τραγικό δυστύχημα να είναι η απαρχή για μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τη λειτουργία του ελληνικού δημοσίου. Σας είπα, γιατί όντως είχα την τιμή να φιλοξενηθώ στην εκπομπή σας και να το συζητήσουμε, αυτό το γεγονός δεν θα ξεπεραστεί εύκολα και ήταν τέτοια τραγικότητα την οποία θα μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Όσο όμως η γη γυρίζει και ο χρόνος τρέχει, ας είναι ένα σκληρό μάθημα να πάρει ο καθένας από εμάς, όπου δραστηριοποιείται, τις προσωπικές του αποφάσεις και να βάλουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι, ώστε να. Τέτοια γεγονότα σε ένα οργανωμένο κράτος να είναι διασφαλισμένο ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια του να αποφεύγονται και να μην τα ξαναζήσουμε. Είναι άλλο τα ατυχήματα, άλλο τα δυστυχήματα. Αυτό όσον αφορά το συγκεκριμένο γεγονός που νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον είμαστε όλοι από την ίδια μεριά του τραπεζιού. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικό πολιτικά πάντα και νομικά ο κ. Καραμανής, ο οποίος και αυτός έχει το δικαίωμα να κρυφθεί από τον ελληνικό λαό. Όπως έχει το δικαίωμα, όπως είπε και ο συνάδελφος, να κρυφθεί ο κ. Παπάς από τον ελληνικό λαό, τον οποίο η δικαιοσύνη τον καταδίκασε. Ο ελληνικός λαός μπορεί να τον δικαιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το δικαίωμα δεν το έχει ο κ. Καραμανής. Ή αν έχουμε κάτι να του προσάψουμε με αποδείξεις συγκεκριμένο που να του στερεί το δικαίωμα του εκλέγεστε.
Αν έχει τέτοια στοιχεία, αν έχει προφανή. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Δεν είναι τυπικό, δεν είναι τυπικό το θέμα, κύριε Μητράκα. Είναι ουσιαστικό και είναι ηθικό. Όταν έχουμε σαν χώρα και θρηνούμε αυτόν τον τεράστιο αριθμό θυμάτων, που σε καμία περίπτωση, κύριε Φεραίο, ούτε κι εγώ, ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως συλλογικό υποκείμενο, δεν θέλουμε να κάνουμε την βορυχία. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πράγματι, ήταν ένα γεγονός και είναι ένα γεγονός το οποίο συλλογικά ως χώρα, ως ελληνικό λαό μας θλίβει. Μας συντρίβει και κάθε φορά που θα το σκεφτόμαστε και οφείλουμε εμείς εδώ ως πολιτικός κόσμος και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα κάνουμε, οφείλουμε να μην ξεχαστεί ποτέ, να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ό,τι έκανε και στην πανδημία, ό,τι έκανε και στην οικονομία, να βρει αλλού το φταίχτη. Και πού τον βρήκε το φταίχτη στα Τέμπη? Στην αξιολόγηση. Εκεί τον βρήκε το φταίχτη, ότι δεν έγινε, λέει, αξιολόγηση, ότι φταίει το δημόσιο. Ότι φταίνε ο Σταθμάρχης, ότι φταίει ο Κυπουρός, ότι φταίει η Καθαρίστρια. Αυτή είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Της απόσυσης των ευθυνών και όχι της ανάληψης των ευθυνών των πολιτικών. Και γι' αυτό λέμε ότι ήταν υποκριτική η όλη στάση σε σχέση με τον Καλαμή. Δεν αναγνωρίσαμε, δεν αναζητήσαμε ή δεν θέσαμε τυπικό κόλλημα. Αυτά είναι λυμένα. Δεν θέσαμε τυπικό κόλλημα για την υποψηφιότητα. Αλλά τι άραγε σήμα. Τι μήνυμα στέλνει το πολιτικό κόμμα που εντάσσει στα ψηφοδέλτια τον συγκεκριμένο που υπό την ευθύνη του, όπως είπατε κι εσείς, υπό την βάρδιά του έγινε το τραγικότερο δυστύχημα όλων των εποχών στη χώρα μας, να τον εντάσσει εκ νέου στα ψηφοδέλτια? Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα πω ότι ήταν μια βόμβα η οποία θα μπορούσε να σκάσει είτε στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ είτε στα χέρια της Δημοκρατίας, όπως και έγινε σε περίπτωση που δεν είχαν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή αυτού του ζητήματος. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, νομίζω, σε όλο σε όλους τους πολίτες οι οποίοι μπορούν να έχουν λίγο τα σώα στα σφαίρα τους και να μπορούν να σκεφτούν λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι όμως ότι συνέβη, οπότε. Ας πάρουμε τα μαθήματά μας από αυτό και ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όχι βάζοντας έναν και δύο και τρεις παραπάνω σταθμάρχες για να μην έχουμε δύο, να έχουμε τέσσερα, να έχουμε έξι μάτια, αλλά βελτιώνοντας τους αυτοματισμούς, ώστε να γλιτώσουμε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον τοποθέτηση. Κύριε, θα ήθελα να πάμε τώρα στο θέμα των εκλογών και στο θέμα των συμμαχιών ή των συμπράξεων, όπως θέλετε πείτε το. Εγώ άκουσα και σε απάντησή μου απάντησε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ότι ξέρετε, εγώ δεν θα θέλω να μετέχω σε κυβέρνηση, αλλά δεν θέλω να μετέχω ούτε σε κυβέρνηση με Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστάρι, ούτε σε κυβέρνηση με Αλέξη Τσίπρα μπροστάρι. Άρα θέλω να μου πείτε, από ο καθένας από τη δική του σκοπιά και πλευρά, πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε κάτω την επόμενη μέρα, στις 22 του μήνα, τα κουκιά και να μας βγουν οι εκλογές αυτές, οι οποίες, εντάξει, είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τα τελευταία χρόνια, οπότε θα ήθελα να μου πείτε θεωρείτε ότι τι μέλη γενέστε, να το πω αλλιώς. Κύριε Μητράκα, ας ξεκινήσουμε με εσάς και να πάμε μετά στον κύριο Αμπατζά. Καταλαβαίνετε ότι λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, όλα αυτά είναι λίγο ασκήσεις επί χάρτου. Γιατί δεν έχουμε τα πιο σημαντικά δεδομένα. Έχουμε την ετοιμορία του λαού. Έχουμε την ετοιμορία του ελληνικού λαού, που είναι ο καταλήτης όλων αυτών. Γιατί δεν ξεχνάμε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού φάσματος που συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Κομμάτι αυτού του ελληνικού λαού θέλουν να εκπροσωπήσουν και με τις πολιτικές τους θέλουν να οδηγήσουν τον ίδιο λαό σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτός είναι ο σκοπός σύμπαρξης των κομμάτων τουλάχιστον του δημοκρατικού φάσματος. Χωρίς λοιπόν να έχουμε την ετοιμορία του ελληνικού λαού, όλα τα άλλα είναι ασκήσεις επί χάρτου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν δύο λογικές στο τραπέζι. Η μία λογική είναι η λογική του οπορτουνισμού. Του ψηφίζω, άλλα ψηφίζω, άλλα παίρνω. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Άλλο να ψηφίζω, άλλο να μου βγαίνει. Και αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος σήμερα. Γίνονται καλέσματα σε ευρύτερους χώρους, χωρίς να γίνει κάποια δημόσια τουλάχιστον κουβέντα επί προγραμματικής σύγκλησης, και περιορίζεται μόνο όσον αφορά τις τελικές επιλογές προσώπων, χωρίς να γίνεται κουβέντα πώς μπορούν να χωρέσουν στην ίδια ομάδα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ενώ πολλές διαφορετικές και συγκρόμενες μεταξύ τους πολιτικές. Η δεύτερη πλευρά είναι αυτή την οποία προσπαθεί να εκφράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ότι εμείς δεν ήμασταν ποτέ υπέρ του συστήματος απλής αναλογικής. Ήταν μια απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία είδαμε πόσο προβλήματα δημιούργησε στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ακόμα και τώρα τελειώνει η θητεία και πολλά δημοτικά συμβούλια δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν ρυθμό για να γίνουν, να αποδώσουν και να προσφέρουν κάτι στους πολίτες τους οποίους εξέλεξαν. Εμείς δεν υποστηρίζαμε ποτέ την απλή αναλογική ως κατάλληλο εκλογικό σύστημα. Είμαστε υπέρ των ενισχυμένων, των συστημάτων που ενισχύουν το πρώτο κόμμα, ακριβώς γιατί προσφέρουν μια περισσότερες πιθανότητες μια ασφαλούς διακυβέρνησης. Σε αυτήν την ατζέντα λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος έχει κάνει ένα κάλεσμα στο σύνολο του ελληνικού λαού όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Έδειξε ότι το κόμμα μας είναι ανοιχτό και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του και το έδειξε με τις πολιτικές που εφάρμοσε αυτά τα χρόνια. Δεν μπήκαμε σε καμία ονοματολογία γιατί πιστεύουμε και κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ανάποδα όταν σου είπα εκκρεμεί ακόμα η τιμωρία του ελληνικού λαού ότι και πρώτο κόμμα θα είμαστε, αλλά και στο τέλος, στον τελικό τερματισμό, θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αξίζει να συνεχίσουμε τη θητεία μας και αξίζουμε την αυτοδυναμία. Στο δεύτερο λοιπόν σενάριο, τα πράγματα μπορεί να ακούγονται, θα προλάβω και τον συνάδελφό μου, ίσως κάποια με χαρακτηρισμούς αλαζονικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι όμως απλά ρεαλιστικά και ξεκάθαρα. Στο πρώτο σενάριο σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, γιατί αρχίζει μια νοματολογία με έναν πολίτη να παρακολουθεί όλον αυτόν τον διάλογο και να ερωτάται, πιστεύω, γιατί έτσι κάνω κι εγώ. Τελικά, εγώ την ώρα που θα ψηφίσω και θα φύγω από τον παραβάν, θα ξέρω τι έχω ψηφίσει. Θα έχει κάποιο νόημα η ψήφος την οποία έδωσα όποιον εμπιστεύτηκα, όταν από την άλλη μέρα το πρωί ο καθένας μπορεί να ξεκινάει από το μηδέν, βάζοντας τη δικιά μου τιμωρία, τη δικιά μου βούληση στο απόλυτο περιθώριο. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός της, ειδικά με την πολυφωνία της. Αν παρακολουθήσουμε δηλώσεις και δημοσιεύματα, δεν βγάζει κανένα άκρη. Δεν βγάζει κανένα άκρη. Και δεν μιλάμε για στελέχη κατώτερων βαθμίδων, μιλάμε για κοινοβουλευτικά στελέχη, μιλάμε για εκπομπές πανελλήνιας ακροματικότητας, όπου άλλα βγαίνει λέει ο ένας, άλλα λέει βγαίνει ο άλλος, με σκοπό να χαϊδέψουν τα αυτιά όσων περισσότερων κοινωνικών ομάδων υπάρχουν. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Μητράκα, παρακαλώ τον κύριο Μπατζάνα να απαντήσει. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται, σε ποια πολυφωνία αναφέρεται ο αγαπητός συνάδελφος εδώ και συνομιλητής. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Φεραίο, εγώ θέλω να είμαι πολύ απολύτως ξεκάθαρος. Πράγματι, σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι δεν μας λείπει το στοιχείο, το δεδομένο της λαϊκής ετοιμιγορίας. Θα το έχουμε σε πολύ λίγες μέρες, σε πολύ λίγες εβδομάδες. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμευόμαστε με το πρόγραμμά μας. Δεσμευόμαστε με το κοινωνικό συμβόλαιο που θέλουμε να συνάψουμε με τον ελληνικό λαό. Δεσμευόμαστε με τις προτεραιότητες μας για τις 50 πρώτες μέρες, έτσι όπως θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμά του στις λεπτομέρειες αύριο κιόλας από τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ απολύτως ότι αυτό που πρέπει να ρίχνει στην κάλπη πρέπει να βγαίνει και στο αποτέλεσμα. Και αυτό το διασφαλίζει το σύστημα της απλής αναλογικής. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει στην απλή αναλογική, γιατί δεν πιστεύει στην ισοτιμία της ψήφου, δεν πιστεύει στην ισοτιμία της δημοκρατίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές. Το είπε εύγλωτα ο συνομιλητής και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Νέα Δημοκρατία ονειρεύεται αυτοδυναμίες, ονειρεύεται απόλυτες αυτοδυναμίες. Γιατί το θέλει αυτό? Ακριβώς για να κάνει ό,τι θέλει, ανεξέλεγκτα, να μας κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια χωρίς έλεγχο, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατικό έλεγχο, μιας και έχει και όλα τα ΜΜΕ να τη στηρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τη λιβανίζουν. Θέλει λοιπόν αυτό να το επαναλάβει, για να συνεχίσει τις απευθείας αναθέσεις, για να συνεχίσει να πλήττει τη χώρα σε δημοκρατικά ζητήματα, στην ελευθερία του τύπου, στην οικονομία και σε μια σειρά από άλλες, εν πάση περιπτώσει, πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε ότι η απλή αναλογική είναι ένα υπερόπλο στα χέρια του ελληνικού λαού, είναι ένα σύστημα εκλογικό που εξασφαλίζει και διασφαλίζει την ισοτιμία της ψήφου και νομίζω ότι πράγματι, σε αυτό θα συμφωνήσω, κανείς δεν δικαιούται να απεργάζεται σενάρια ερήμη του ελληνικού λαού και ερήμη της ετοιμιγορίας του. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε, υποστηρίζουμε και πιστεύουμε βαθιά ότι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις 21 Μαΐου
θα είναι η τροχιοδεικτική βολή, θα είναι η κατεύθυνση που θα δώσει η βούληση του ελληνικού λαού για το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης επί τη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτή είναι και η προοπτική και για τον ελληνικό λαό και για τον τόπο. Αναφορικά, κύριε Μπατζά, με αυτό που είπατε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πω ότι η Eurotelegraphy προσπαθεί να δίνει βήμα και να είναι δημοκρατικός πυλώνας. Πράγματι, αυτό ισχύει και μπορώ να το επιβεβαιώσω. Σε αυτή την περιοχή. Στην ρίση μου εξαιρείται η Eurotelegraphy. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δημοκρατικοί και πιο πολυφωνικοί γίνεται. Γι' αυτό προσπαθούμε να, αυτό προσπαθούμε να προάγουμε στα χρόνια της λειτουργίας μας. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο και θέλω να δώσουμε, αν φυσικά το δεχτείτε κι εσείς, ένα νέο ραντεβού για να δούμε, μιας και είστε και οι δύο για την Α Θεσσαλονίκη υπεύθυνοι, να δούμε τα ζητήματα της Α Θεσσαλονίκης, τα ζητήματα της περιφέρειας, αν θέλετε εδώ, της Α Θεσσαλονίκης, γιατί ο μικρόκοσμος εδώ της Θεσσαλονίκης έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τα δικά του ζητήματα και πραγματικά σήμερα μιλήσαμε για την ευρεία πολιτική και για την κεντρική διοίκηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε στενά και τα ζητήματα που άπτονται τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί όπως και εγώ θεωρούν και άλλοι συμπολίτες ότι από την πλευρά είμαστε λίγο παραμελημένοι, κύριε. Κύριε Θεέ. Με χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μητράκα, κύριε Ραμπατζά, κύριε Ραμπατζά, κύριε Μητράκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο Γύρο Τηλεόραση και μας τιμήσατε πρώτον με το διάλογο που προσπαθήσαμε να βγάλουμε και δεύτερον με τις θέσεις του κάθε κόμματος. Ευχαριστώ και πάλι.